Με το βλέμμα στραμμένο στο εξωτερικό, για την εξαγωγή των προϊόντων της βρίσκεται πλέον η πρότυπη καινοτόμως καθετοποιημένη παραγωγική μονάδα γάλακτος όνου Φάρμα Μετσόβου στην Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων. Μια επιχείρηση που ιδρύθηκε στην Χρυσοβίτσα τον Οκτώβριο του 2014 με πολύ αγάπη και εμεράκι σε μια έκθεση 50 στρεμάτων σε ένα μυγές ορεινό τοπίο. Μέσα σε αυτό το φυσικό περιβάλλον εκτρέφονται με ιδιαίτερη φροντίδα 250 γαϊδουράκια, τα οποία παράγουν υψηλής ποιότητας φρέσκο γάλα. Γάλα το οποίο ελέγχεται σε εβδομαδιαία βάση από πιστοποιημένο εργαστήριο, παστεριώνεται και συσκευάζεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις που διαθέτει η φάρμα, διατηρώντας αναλύωτες όλες τις θρεπτικές του ιδιότητες. Μάλιστα, η εν λόγω επιχείρηση έχει ξεκινήσει και δεύτερη μονάδα γαλακτοπαραγωγής σε έκταση 200 στρεμάτων. Τις εγκαταστάσεις της Φάρμας Μετσόβου επισκέφθηκε ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καραγιάννης, έχοντας την ευκαιρία να περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις και να ενημερωθεί για την πρότυπη, καινοτόμο και καθετοποιημένη παραγωγική μονάδα. Παράλληλα, ενημέρωσε τους δημιουργούς της επιχείρησης για τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και τα προγράμματα εξωστρέφειας, επισημένοντας πως τέτοιου είδους δραστηριότητες θα πρέπει να είναι πιλότοι για την καινοτομία στον αγροτικό τομέα. Μια σημαντική καινοτόμος δραστηριότητα εδώ και καιρό προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα στην περιοχή μας. Είναι μια φάρμα η οποία δραστηριοποιείται, απόλυτα καθετοποιημένη, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή του γάλακτος από γαϊδούρα. Ένα προϊόν το οποίο είναι φάμιλο του μητρικού γάλακτος, αλλά παράλληλα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην υγιεινή και στη διατροφή, στην καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να ενισχύονται, θα πρέπει να αναδεικνύονται και θα πρέπει να γίνονται δραστηριότητες πιλότοι, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μια σειρά θέματα καινοτόμα στον αγροτικό τομέα που αφορούν την αγροτική ανασυγκρότηση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και ιδιαίτερα εδώ στην Ήπειρο, όπου παράγονται προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και ποιότητας, και νομίζω ότι αυτό είναι το διαβατήριό μας και στην εσωτερική και στη διεθνή αγορά. Το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 14-20 προσφέρει πλήθος ευκαιριών και δράσεων, οι οποίες θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται το αμέσως επόμενο διάστημα, το οποίο έχει να κάνει με την πρωτογενή παραγωγή, με τη μεταποίηση και δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Όταν το προϊόν έχει διεθνή προσανατολισμό, χρηματοδοτούνται δράσεις που έχουν να κάνουν ακριβώς με τον εξαγωγικό του προσανατολισμό και αυτό το οποίο ονομάζουμε εξωστρέφεια. Δημιουργείται έτσι μαζί με το ΕΣΠΑ, μαζί με τον αναπτυξιακό και με το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μια σημαντική χρηματοδοτική ομπρέλα ενίσχυσης της πρωτογενούς παραγωγής που είναι βασικός πυλώνας της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας. Η Φάρμα Μετσόβου παράγει φρέσκο βιολογικό γάλα γαϊδούρας, κατεψυγμένο βιολογικό γάλα, χυλοπίτες από βιολογικό γάλα γαϊδούρας και τραχανά, καθώς και σειρά πιστοποιημένων καλλιντικών με βάση το βιολογικό γάλα γαϊδούρας. Μάλιστα, διαθέτει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο σε ολόκληρη την χώρα, από όπου και οι καταναλωτές μπορούν να προμηθεύονται τα προϊόντα της. Για την μονάδα αλλά και για τα ωφέλη από το φρέσκο γάλα όνου, αναφέρθηκε ο ιδιοκτήτης της φάρμας, Αθανάσιος Μπούγιας. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιάννη Καραγιάννη για την τιμή που μας έκανε σήμερα και βρέθηκε στη Φάρμα Μετσόβου, με αφορμή την ανάδειξη για το καινοτόμο προϊόν, το φρέσκο γάλα γαϊδούρας. Βρισκόμαστε στη Χρυσοβίτσα. Εδώ είναι μία μονάδα γαλακτοπαραγωγής, η οποία αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 250 ζώα. Είμαστε καθετοποιημένη μονάδα, αφού αρμέγουμε, μεταποιούμε το προϊόν που παράγουμε και από εκεί το διανέμουμε σε όλη την Ελλάδα με δικά μας φορτηγά ψυγεία και με δικό μας προσωπικό. Το γάλα αυτό όλο που παράγουμε σήμερα είμαστε οριακά προς τη διάθεση. Θέλουμε να αναπτυχθούν και άλλες μονάδες γύρω από μας που ενδιαφέρονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά με τα γαϊδουράκια, και ο στόχος μας είναι για να ξεκινήσουμε από ό,τι είπε και ο Γιάννης ο Καραγιάννης, για να μπορέσουμε να στείλουμε τα προϊόντα μας στο εξωτερικό. Θα είμαστε τις 1 με 4 Δεκεμβρίου στη Βαρσοβία, που θα δειγματίσουμε και θα παρουσιάσουμε το φρέσκο γάλα γαϊδούρας. Θα παρουσιάσουμε τα ζυμαρικά που έχουμε κάνει από γάλα γαϊδούρας
και θα παρουσιάσουμε και τη θεραπευτική σειρά καλλιντικών που αφορά πάντα το γάλα γαϊδούρας. Είμαστε σε πολύ καλή αυτή τη στιγμή φάση, το οποίο ότι όλη η παραγωγή μας φεύγει. Δεν μένει το προϊόν στο ψυγείο. Το γάλα γαϊδούρας, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι εφάμιλο του μητρικού γάλακτος. Απευθύνεται για όλον τον κόσμο, από βρέφος μέχρι και ενήλικα. Δεν έχει περιορισμό στην δοσολογία και σε αυτά που μπορεί να πιει κάποιο βρέφος ή ενήλικας είναι αυτός. Αλλά με μία σημαντική ποσότητα, 350 με 400 γραμμάρια εβδομαδαίως, δηλαδή λειτουργεί πλέον το γάλα σαν αντιβίωση, δηλαδή ο οργανισμός εισπράττει όλες τις ιδιότητες που προσφέρει το γάλα γαϊδούρας. Είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να μεγαλώσει ένα βρέφος με πλήρη διατροφή. Είναι ένα προϊόν που έχει γίνει γνωστό όλα από τα παλιά χρόνια για τον κοκκίτη, για την οτίτιδα, για επόλωση πληγών. Δηλαδή το χρησιμοποιούσαν ως φάρμακο για όλα. Στην σειρά πιστοποιημένων καλλιντικών με βάση το βιολογικό γάλα γαϊδούρας αναφέρθηκε από την πλευρά της η κυρία Παναγιώτα Τσοβίλη. Εγώ θα σας μιλήσω για τη σειρά καλλιντικών που ετοιμάζουμε από αρχές του 2018. Θεραπευτικά καλλιντικά που η βάση τους είναι με γάλα γαϊδούρας, τα οποία αυτά θα τα διανέμουμε σε όλη την Ελλάδα, σε φαρμακεία και βιολογικά καλλιντικά, και ο βασικότερος στόχος μας είναι οι εξαγωγές μας. Θα είναι όλα πιστοποιημένα από ΕΟΦ